Ο κύριος Δημήτρης Φλιτζανής από το Σύλλογο των Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά εσείς? Καλά. Αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο θέλω να μου το χαμηλώσετε, γιατί από την αρχή κάτι δεν μου πάει καλά, κύριε Φλιτζανή, στον ήχο. Το έχω κλείσει, δεν ξέρω. Το κλείσατε, εντάξει. Λοιπόν, γιατί σήμερα αυτή η στάση εργασίας και Μεγάλη Τρίτη? Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε με αφορμή ένα περιστατικό που είχε σαν αποτέλεσμα την αποχώρηση λόγω διοικητικού λάθους εισαγωγικά ενός ειδικευόμενου γιατρού. Μετά από αίτημα των ίδιων των ειδικευόμενων γιατρών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί και γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Ποιο ήταν το λάθος δηλαδή αυτό? Για πείτε μας να το καταλάβουμε. Ο γιατρός είχε ξεκινήσει πριν 2 μήνες εργασία στο νοσοκομείο και μετά, ενώ είχε περάσει τη διοικητική διαδικασία πρόσληψή του από πάρα πολλές υπηρεσίες και από το Υπουργείο, και κατόπιν ανακαλύψαν ότι δεν υπήρχε καινή θέση, ότι είχαν καλυφθεί, ότι ήταν δηλαδή ένα έξτρα και έπρεπε να αποχωρήσει. Mm-hmm. Μέχρι να ανοίξει μια θέση. Την ώρα που βέβαια γίνονται λάθη, και εντάξει εγώ θα πω αντελάθος όπως το λέτε και εσείς, αλλά πρέπει μάλλον να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στα λάθη, γιατί τα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στελέχωση και του Βενιζέλιου νοσοκομείου αρκετά είναι, κουβεντιάζονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες ημέρες. Δεν κάνει να ξεχνάμε, κύριε Φλιτζανή, το κλείσιμο των τμήματων, δεν κάνει να ξεχνάμε το τι έγινε με το ιατρείο Πήξης, δεν κάνει να ξεχνάμε τι γίνεται με την παιδιατρική από τους 10 ή 6, δεν κάνει να ξεχνάμε τα εντέλεσθε, δεν κάνει να ξεχνάμε το ακτινολογικό, δεν κάνει να ξεχνάμε το ιατροπαιδαγωγικό, όπως λέτε και εσείς οι εργαζόμενοι στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αυτά είναι τα προβλήματα, είναι διαχρονικά, τα οποία όμως έχουν ενταθεί το τελευταίο καιρό, γιατί έχουμε συνεχείς αποχωρήσεις για διάφορους λόγους, είτε συνταξιοδοτήσεις, είτε παραιτήσεις, γιατί δεν αντέχουν την πίεση της δουλειάς, είτε ακόμα οι νοσηλευτές προτίμησαν να φύγουν να πάνε σχολικοί νοσηλευτές, γιατί είναι καλύτερες οι συνθήκες. Με αποτέλεσμα, εάν έχουμε και άλλες αποχωρήσεις αυτή τη στιγμή, η μονάδα το νοσοκομείο να αναγκαστεί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις τμήματων προκειμένου να λειτουργήσει. Οι προσλήψεις που γίνονται είναι κατά βάση συμβασιούχοι. Και οι προσλήψεις οι μόνιμες που γίνονται δεν επαρκούν ούτε να καλύψουν αυτές τις αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις, μονόδρομος οι συγχωνεύσεις των κλινικών, συμβάσεις που κάποια στιγμή και αυτές λήγουν και ξανά στο ίδιο έργο θεατές, θέλετε να πείτε, κύριε Φλιτζανή? Ναι, βλέπετε τι έγινε με το Δήμο, έτσι τα λέγατε και πριν, σας άκουγα. Έχουμε συμβασιούχους για παράδειγμα που είναι με επικουρικό προσωπικό από το 2013 με πάνω από 10 παρατάσεις συμβάσεις. Αυτό να πας ξέρω σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό δικαστήριο θα δικαιωθούν. Στην Ελλάδα μόνο δεν βρίσκουμε λύση. Πάντως, μιλάμε για πολιτική λύση, αυτό θέλω να πω. Πάντως, για να σας πω την αλήθεια, αυτό που ως αφήγημα το τελευταίο διάστημα έτσι παρατίθεται στην κουβέντα και εξαιτίας της προεκλογικής περίοδου, είναι ότι αυτό το οποίο επιδιώκεται αυτή την ώρα ή αυτό το οποίο εμπεριέχεται στο σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας είναι η δημόσια υγεία. Έχετε περάσει ότι έχετε περάσει στην πανδημία, έχετε αποδυναμωθεί όσο έχετε αποδυναμωθεί, όλα αυτά εσείς τα ακούτε, ξέρετε τι ακριβώς γίνεται, αλλά τώρα έρχονται και λένε ότι ξέρετε και θα προσληφθούν άτομα και ακόμα 2.000 άτομα, δεν ξέρω αν είναι εκείνη η παλιά η προεξαετίας ανακοίνωση διακήρυξη για 2.000 θέσεις μόνο που δεν έχουν καλυφθεί αυτές οι θέσεις, διότι προασπίζονται το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό? Οι προκηρύξεις που εξαγγέλλονται, μάλλον οι θέσεις εργασίας που εξαγγέλλονται, καθυστερούν πάρα πολύ να προκηρυχθούν. Στην ουσία δεν έχουν γίνει, έχουν γίνει μία προκήρυξη το 2020, η οποία είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έτρεξε μέσα στο 2020, και μία τώρα των νοσηλευτών. Η ουρά της προκήρυξης που τρέχει, των 900 θέσεων που δεν είναι νοσηλευτικό προσωπικό,
που λέει το Υπουργείο ότι έχει προχωρήσει, δεν έχει καν γίνει προκήρυξη. Και από τη στιγμή που γίνεται μια προκήρυξη, θέλει πάνω από ένα χρόνο, κοντά στα δύο χρόνια, προκειμένου να προσληφθούν αυτοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί, έχουν επιτύχει. Ταυτόχρονα όμως έχουμε συνεχείς αποχωρήσεις. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας, κύριε Φλιτζανή, όλων εσάς των εργαζόμενων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο? Το Ηράκλειο, αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, θα μείνει με ένα νοσοκομείο. Και αυτό δεν το αντέχει η πόλη μας. Είναι μια μεγάλη πόλη, δέχεται και το καλοκαίρι ακόμα μεγαλύτερη πίεση, γιατί δέχεται περιστατικά λόγω του τουρισμού και από τα Δωδεκάνησα και γενικότερα και από τις Κυκλάδες. Και προφανώς, προκειμένου να έχει ο κόσμος περίθαλψη, θα αναγκαστεί να πληρώσει και να δώσει χρήματα στον ιδιωτικό τομέα. Το ότι δεν αντέχει το νοσηλευτικό ίδρυμα Βενιζέλιο νοσοκομείο, δηλαδή, για το οποίο συζητάμε, και το λέω έτσι και το επαναλαμβάνω για τους ακροατές που ενδεχόμενα τώρα μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση, έχουν αυτό το άκουσμα εξαιτίας και αυτής της δύο οριστάς εργασίας που έχετε σήμερα, χρονικά πώς το τοποθετείτε? Δηλαδή, εσείς φοβάστε ότι θα είναι κρίσιμη χρονιά το 23-24, το 24-25, γιατί ξέρετε τι γίνεται με τις συμβάσεις, ξέρετε πότε φεύγουν οι άνθρωποι, ξέρετε τι γίνεται με τις συνταξιοδοτήσεις. Εσείς έχετε από τη δική σας την πλευρά την εικόνα αυτή? Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύση. Διαφορετικά οδηγούμαστε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς. Πρέπει να δώσει λύση με τους συμβασιούχους, πρέπει να δοθούν χρήματα και κίνητρα να έρθει κόσμος, γιατί η μισθή είναι η παγωμένη από το 2012, από τα μνημόνια, πάνω από 10 χρόνια. Με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι και ελκυστικές οι θέσεις εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία. Μα καλά, κύριε Φλιτζανή, τι να δώσει χρήματα και με τέλος πάντων να χρηματοδοτήσει τα νοσηλευτικά ιδρύματα? Ή το ιδιωτικοποιείς ή δεν το ιδιωτικοποιείς, ή δίνεις ένα από αυτά τα 1,6 δις που κάποιοι άλλοι λένε, τα οποία θα πάρεις μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης? Γιατί ξέρετε, με αυτές τις πολλές δηλώσεις που γίνονται, έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα να σε μπερδεύει πολύ περισσότερο. Τι στην ευχή απ' όλα συμβαίνει? Οι υποδομές, τα χρήματα που δίνονται για υποδομές, καλό είναι που δίνονται. Το θέμα είναι ότι για να λειτουργήσουν όλα αυτά χρειάζονται προσωπικό. Χωρίς προσωπικό δεν υπάρχει νοσοκομείο. Μέσα, παράδειγμα, φτιάχτηκαν με δωρεές κάποιες μέρες. Στο Βενιζέλιο, για παράδειγμα, λειτουργούμε 11 από τις 15 κλίνες. Γιατί δεν φτάνει το προσωπικό. Ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε 8 χειρουργικές αίθουσες. Πόσες λειτουργούν? 4, και τον άλλο μήνα θα γίνουν 3, λόγω συνταξιοδότησης και άλλων αισθησιολόγων. Λειτουργούν οι αίθουσες που υπάρχουν? Όχι, λειτουργούν οι μισές. Άρα, πού οδηγούμαστε, εφόσον δεν έρθει προσωπικό? Μάλιστα. Τα είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα, κύριε Φλιτζανή. Γι' αυτό και η στάση εργασίας σήμερα. Τι ώρα ξεκινάει, για να ξέρουμε? Ξεκινάει 10 η ώρα, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων θα προτείνουμε να γίνει μάλλον στη βιβλιοθήκη του νοσοκομείου. Γιατί στην πύλη θα είναι δύσκολο να μαζευτεί ο κόσμος. Και για να μην ταλαιπωρηθεί κανένας, και κυρίως ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πρώτο και το κύριο μέλημά σας, κύριε Φλιτζανή. Σαφώς. Ωραία. Να πούμε, λοιπόν, και καλές γιορτές σε όλους. Δεν ευχήθηκα. Καλή ανάσταση να έχουμε και ανάσταση της υγείας γενικότερα, του συστήματος υγείας, στην επόμενη τετραετία. Πραγματικά το εύχομαι. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.